Ρύπανση του αλλιευτικού καταφυγίου του κάτω πύργου τη Λυρίας. Η κατάσταση διονύζεται έχει 10 χρόνια. Το πρόβλημα που δημιουργείται που πρέπει να λυθεί άμεσα είναι ότι δεν πρέπει να ξαναρίξουν οτιδήποτε μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα ρίχνουν στην καρκινογόνα βαρέα μέταλλα και αυτό γίνεται ας πούμε κάθε 10-15 χρόνια. Κάθε 2 χρόνια γίνεται. Σύμφωνα με την καταγγελία του Δημοτικού Σύμβουλου Δ. Σπύρου Στυλιανού, η ρύπανση οφείλεται στην περιβαλλοντική υποδομή του αλλιευτικού καταφυγίου, ενώ υπάρχουν σοβαρές υποψίες και για απόρριψη λιμάτων από παράκτια υποστατικά και ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε στις εικόνες και οι περίοικοι φωνάζουν ότι κινδυνεύει σοβαρά η υγεία τους. Μέσα στο αλλιευτικό καταφύγιο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα πυλόκοκκο και ψευδομονάδα σύν τις άλλα βακτήρια. Και τώρα γίνεται στοιχειοθετημένα με 10 αναλύσεις. Τμήμα Αλληλείας και τμήμα Περιβάλλοντος αρνήθηκαν να τοποθετηθούν όταν ζητήσαμε ένα σχόλιο. Όπως και οι τοπικές αρχές που διαχωρίζουν τη θέση τους από τους καταγγέλλοντες. Το Υπουργείο Γεωργίας συγκάλεσε για αύριο έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα. Σε κατάσταση